Η ελληνική επιχειρηματικότητα είναι απολύτως επαρκής, απολύτως πιστική. Έχει στο πλωστάσιο της τα πιο σύγχρονα επιχειρήματα του διεθνούς δικαίου και αντιθέτως οι τουρκικές θέσεις δεν αντέχουν σε καμία κριτική. Αποτελούν εκδηλώσεις ενός νεοοθωμανικού αναθεωρητισμού, τμήματα ενός ιδεολογήματος μιας περιφερειακής δίθεν υπερδύναμης, η οποία επιχειρεί να επιβάλλει τη θέλησή της δια της απειλής της ισχύως απέναντι στους γείτονές της. Εύχομαι ειλικρινά η Τουρκία να δει καθαρά ότι αυτή η πολιτική είναι αδιέξοδη. Να επιστρέψει στην πορεία σύγκλησης προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις ευρωπαϊκές και τις παγκόσμιες αξίες και να κατανοήσει ότι η Ελλάδα μπορεί να αποτελέσει μια γέφυρα προς την Ευρώπη, μια γέφυρα προς ένα καλύτερο μέλλον, το οποίο θέλω να σας πω ότι πιστεύω ακράδαντα ότι ελπίζει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι, ένα πολύ σημαντικό κομμάτι του τουρκικού λαού και της τουρκικής κοινωνίας, όταν, δηλαδή ότε και αν, του δίνεται η ευκαιρία να μιλήσει ελεύθερα και να σταματήσει η προσπάθεια εγκλωβισμού της τουρκικής κοινωνίας και κατ' επέκταση και της Ελλάδας στο μέλλον. Σε διεκδικήσεις και αντιπαλότητες που ανήκουν σε περασμένους αιώνες και σε περασμένες εποχές. Να καταστεί δηλαδή σαφές στην Τουρκία ότι η πολιτική των κανονιοφόρων, η πολιτική Σουλεϊμάν του Μεγαλοπρεπούς στη Μεσόγειο, ανήκει τελείως σε μια άλλη εποχή. Είτε του Σουλεϊμάν στον 16ο αιώνα, είτε των κανονιοφόρων στον 19ο και άντε στις αρχές του 20ου. Πάντως, με κανένα τρόπο στον 21ο. Όμως, μεγάλη αισιοδοξία δεν έχω. Ποια είναι η δική μας απάντηση σε αυτό? Η εθνική ομόνοια, η εθνική ομοψυχία, η δυνατότητά μας να προβάλλουμε τις θέσεις μας και η πεποίθησή μας ότι ανεξαρτήτως παραμέτρων η χώρα είναι ισχυρή και μπορεί βασισμένη στις δικές της ένοπλες δυνάμεις και στις δυνάμεις της κοινωνίας και της οικονομίας της, την οποία και εσείς υπηρετείτε, να υπερασπίσει τα εθνικά δίκαια και το μέλλον των επόμενων γενεών.